Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα ξεκινάμε και το απόψινό live, φίλοι μου, 5 Ιουνίου 2018. Θα περιμένουμε να μπουν μέσα οι φίλοι μας. Σήμερα, επειδή λείπει ο φίλος μας, ο Δημάκης, θα προσπαθήσω να κοιτάξω εγώ τις ερωτήσεις σας. Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να μου στέλνει τις ερωτήσεις, μπορεί να τις στείλει σε προσωπικό μήνυμα για να βοηθήσει λίγο έτσι την κατάσταση. Λοιπόν, καλωσορίσατε όλοι. Τις Κυριακές κάνουμε τις διαλέξεις. Και επίσης μπορεί να γραφτείτε στο κανάλι. Λοιπόν, θα περιμένουμε να μπούμε όλοι οι φίλοι για να ξεκινήσουμε, ναι. Ωραία. Έτσι θα δούμε και εγώ, πώς θα πάμε σήμερα. Λοιπόν, για να δούμε. Λοιπόν, καλησπέρα Μαρία, Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στη Φλόρα. Φίλοι μου, γράψτε από τώρα τις ερωτήσεις, το θέμα που θέλετε να μιλήσουμε και να αναπτύξουμε. Στη σημερινή μας εκπομπή. Ξαπλώσει λίγο και τώρα σηκώθηκα για να πάρουμε μια ανάσα, να πάρει μπρος δηλαδή το κεφάλι μας λίγο για να μπορέσουμε να κατεβάσουμε καμιά ωραία ιδέα και σήμερα. Για να δούμε. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε Κούλα, Ειρήνη, Βασιλική, ό,τι προλαβαίνω παιδιά. Γεια σου φίλε Σταύρο, καιρό είχα να σε δω. Γεια σου Άννα. Λοιπόν, ο Γιώργος και οι υπόλοιποι. Για να δούμε. Ωραία πράγματα. Λοιπόν. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, φίλοι μου, σήμερα με μία από τις πεποιθήσεις που έχω γράψει της νέας ενέργειας, από αυτές που κάνουμε στις διαλέξεις, στα ατομικά σεμινάρια και μία από αυτές τις πεποιθήσεις της νέας ενέργειας, της νέας συνειδητότητας είναι η πεποίθηση που έχω γράψει ότι μέσω του διαφορετικού ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας. Και τι θέλω να πούμε πάνω σε αυτό, φίλοι μου. Όσο πηγαίνουμε προς τη μορφή, όλοι οι άνθρωποι μεταξύ τους και οι σχέσεις που κάνουμε έχουν κάποιες διαφορές. Ο καθένας έχει μορφοποιήσει διαφορετικά την ενέργειά του και έχει φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο να εξατομικευτεί. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι στην πραγματικότητα, όταν κάτι το γνωρίζουμε, είναι γιατί μπορούμε να το δούμε μέσα μας. Άρα θα λέγαμε ο άνθρωπος μέσω της εξέλιξής του και της αναβάθμισης της συνείδησής του συνεχώς αρχίζει από το σώμα να αντιλαμβάνεται, το φυσικό του επίπεδο δηλαδή, να αντιλαμβάνεται την έννοια της διαφορετικότητας. Δηλαδή φίλοι μου, κάθε τι το βλέπει διαφορετικό αλλά και όμορφο, ότι έχει την ίδια μορφή δηλαδή, όμο, μορφή, για να μπορεί λοιπόν να εκφράσει και να δει μέσα στο άλλο, στο διαφορετικό, θα λέγαμε, τον εαυτό του. Μόλις λέει ότι αγαπάει κάτι,
μπορεί και βλέπει τον εαυτό του μέσα σε αυτή τη μορφή. Μόλις λέει ότι μισεί κάτι, είναι επειδή δεν μπορεί να δει τον εαυτό του μέσα σε αυτή τη μορφή. Ή θα μπορούσαμε να το πούμε ανάποδα, ότι να δει αυτή τη μορφή μέσα του. Βλέπετε, ο άνθρωπος μπορεί να αγαπήσει μόνο ό,τι μπορεί να έχει γνωρίσει μέσα του, την εικόνα που έχει γνωρίσει μέσα του, το οικείο στην πραγματικότητα. Κάθε φορά όμως εμείς που γνωρίζουμε το διαφορετικό και καλούμαστε μέσα από το διαφορετικό να ανακαλύψουμε τι άλλο, την εκδοχή του διαφορετικού μέσα μας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μέσω του διαφορετικού εμείς ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας. Όλη η εξέλιξη λοιπόν της μορφής του διαφορετικού έρχεται να μας δείξει ότι εμείς, κάνοντας σχέσεις κάθε φορά με διαφορετικά πράγματα που νομίζουμε ότι δεν είμαστε εμείς, στο τέλος καταλήγουμε να τα βρούμε μέσα μας ή να δούμε τον εαυτό μας μέσα σε αυτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλοι μου, ότι όλο το κόλπο σε εκείνες τις στιγμές που μπορεί εμείς στη φυσική μας πραγματικότητα με κάποιους ή κάποια άτομα ή κάποια έστω όντα να μην έχουμε πάρα πολλά κοινά σημεία, τότε εκείνη την ώρα καλούμαστε να μπορούμε να μπούμε συνδυσιακά στην ενέργεια. Όσο από τη μορφή πηγαίνουμε στην ενέργεια, τόσο αρχίζει και γίνεται ίδιο το διαφορετικό. Όσο από την ενέργεια πηγαίνουμε προς τη μορφή, τότε αρχίζει ο κόσμος της διαφοράς, ο διαχωρισμός. Αν εμείς λοιπόν θέλουμε να δούμε τον εαυτό μας μέσα σε όλα, ή το Θεό μέσα σε εμάς, ή το Θεό μέσα σε όλα, πρέπει να φύγουμε εντελώς από τη μορφή, πρέπει να φύγουμε εντελώς από το διαχωρισμό και να μπούμε σε αυτή την ενέργεια που είναι κοινή για όλους. Έχουμε πει και σε άλλα βίντεο και άλλες διαλέξεις ότι τα ηλεκτρόνια είναι ίδια, τα πρωτόνια θα λέγαμε είναι ίδια, όλα τα υποατομικά σωματίδια είναι ίδια. Η σύνθεση όμως που κάνουν μεταξύ τους είναι διαφορετική και συνθέτουν διαφορετικές μορφές κάθε φορά. Άρα λοιπόν, φίλοι μου, μέσα από αυτή την πεποίθηση ότι μέσω του διαφορετικού ανακαλύπτουμε ή αποκαλύπτουμε τον εαυτό μας, συμβαίνει όλη η εξέλιξη κάθε φορά να μπορεί να περιεργάζεται και να μορφοποιεί συνεχώς την ψυχή μας, το φως μας. Και οτιδήποτε φως υπάρχει σε τέτοιες εκδοχές που εμείς καλούμαστε μέσα από το βίωμά μας, μέσα από τη σχέση, μέσα από την γνώση και την ανάγνωση αυτών των διαφορετικών μορφών, είτε λέγονται ορυκτά, είτε λέγονται φυτά, είτε λέγονται ζώα, είτε λέγονται άνθρωποι, είτε λέγονται ανώτερα όντα, εξωγήινοι, καλούμαστε τι να δούμε, πτυχές του εαυτού μας. Κοιτάμε πάνω τους πλανήτες και βλέπουμε πτυχές του εαυτού μας. Κοιτάμε το σύμπαν και ξέρουμε ότι είναι ο ανώτερος κόσμος μας. Κοιτάμε τα ζώα και ξέρουμε ότι είναι οι μορφοποιήσεις των κατωτέρων δονήσεών μας. Αλλά όλα αυτά υπάρχουν μέσα στο δικό μας μεγάλο υποσυνείδητο, αν θέλετε πέστε το, ή ασυνείδητο. Ή όπως θέλετε εσείς, μέσα στη μεγάλη μας ψυχική αποθήκη, μπορούμε να το πούμε. Άρα είτε κοιτάμε πάνω από εμάς τα όντα που υπάρχουν πάνω από εμάς και όλες τις μορφές, είτε κοιτάμε κάτω από εμάς, θα λέγαμε, γεωμετρικά μιλώντας, μπορούμε να δούμε, φίλοι μου, τον εαυτό μας. Βέβαια, στον κόσμο των μορφών φαίνεται η διαφορά. Αλλά εκεί καλούμαστε να κάνουμε την εσωτερική γιόγκα, να γίνουμε γιόγκοι, να κάνουμε την ένωση, να βγάλουμε το διαχωρισμό και να νιώσουμε πραγματικά το κοινό που υπάρχει μέσα σε όλα τα πράγματα. Εκείνη την ώρα έχετε η αίσθηση της συμπαντικής αγάπης, της συμπαντικής ένωσης. Αυτό βέβαια για να γίνει πρέπει να φύγουμε έξω από τις ταυτίσεις των διαφόρων πρισμάτων μας, έτσι, που μας χαρακτηρίζουν σαν εαυτούς, σαν ατομικότητες. Έχουμε όμως τη δύναμη εμείς σαν άνθρωποι, σε όποιο πεδίο και αν βρισκόμαστε, επειδή είμαστε ακριβώς στο μέσον και μπορούμε μέσα μας, στη δική μας συνειδητότητα σαν άνθρωποι, να εισχωρέσουν και οι κατώτεροι κόσμοι και οι ανώτεροι κόσμοι, να μπορούμε να δουλέψουμε με αυτά τα πράγματα και να μπορούμε να αυξομειώνουμε την συνείδησή μας, για να μπορούμε να βλέπουμε τον εαυτό μας πώς είναι στις αντανακλάσεις και να δούμε ότι όλα τα ζώα στην πραγματικότητα υπάρχουν μέσα μας και χαρακτηρίζονται σαν δικές μας ιδιότητες. Επίσης τα ορυκτά, επίσης τα φυτά.
Και να δούμε λοιπόν και απ' έξω μας όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουν οι διάφοροι αστρολόγοι δεν είναι τίποτα άλλο παρά η δική μας συνείδηση που φτιάχνει όλο αυτό το κόσμο. Βλέπετε, εμείς είμαστε όντα πάνω στη γη. Αυτόν τον καιρό ο άνθρωπος είναι ένα, θα λέγαμε, διανοητικό ζώο, δηλαδή ένα ζώο με παραπάνω νόηση. Αλλά για ποιο λόγο το λέω ζώο? Γιατί δεν το λέω άνθρωπο? Εκεί πρέπει όλοι να σκεφτούμε. Γιατί το ζώο δουλεύει μόνο για τη γη και όχι για τη δική του εξελικτική πορεία. Ακόμα δεν έχει την ελευθερία να προσπεράσει τη γη. Βλέπετε, όλα τα όντα που υπάρχουν πάνω στη γη δουλεύουν το βασίλειο της γης για την ανακύκλωση. Όταν εμείς θα γίνουμε άνθρωποι και μέσα μας αρχίσουμε και έχουμε τις συγκεκριμένες ανθρώπινες ιδιότητες, δεν θα δουλεύουμε μόνο για τη γη, αλλά θα δουλεύουμε και για μια μεγαλύτερη εξελικτική πορεία. Να μπορούμε εμείς οι ίδιοι να δημιουργούμε πλέον γαίες, να δημιουργούμε πλέον πλανήτες, να θεραπεύουμε πλανήτες. Καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος λοιπόν, όταν δεν έχει βρει την δική του ελεύθερη τεράστια συνειδητότητα που πάει μαζί με την ελευθερία, θα είναι έρμεο πάντοτε της φυσικότητας μέσα από τους νόμους της γήινης εξέλιξης και θα μπορεί ποτέ να ξεπεράσει την ανακύκλωση, τα λέγαμε, της γης. Προχωράμε λοιπόν παρακάτω, αφού γράψετε λοιπόν όλα τα θέματα που θέλετε να μιλήσουμε, και μέσω από αυτή λοιπόν την πεποίθηση, για άλλη μια φορά την ξαναπώ, ότι μέσω του διαφορετικού που υπάρχει, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να καλύψουμε τον εαυτό μας. Άρα θα μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτή την πεποίθηση τη νέα και να πούμε ότι μέσω του αγνώστου γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Γιατί στο άγνωστο τόσο καιρό, το μόνο που έχουμε να βρούμε δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο εαυτός μας. Γι' αυτό σας καλώ να βγάλετε το φόβο από μέσα σας, το τι μπορεί να γίνει. Γιατί το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να δείτε τον εαυτό σας. Τίποτα άλλο. Απλά συγκεκριμένες περιπτώσεις που μέσα μας δεν έχουν ισορροπήσει, μας δίνουν από αρνητικές πεποιθήσεις την έννοια του φόβου ότι εγώ δεν θα μπορώ να χειραγωγήσω την περίπτωση που θα δω τον εαυτό μου κάτω από συγκεκριμένη, θα λέγαμε, έτσι, περίσταση, κατάσταση. Αν όμως εμείς ξέρουμε, αφαιθούμε στη μέγιστη συνειδητότητά μας, τότε λοιπόν, φίλοι μου, το άγνωστο, το μόνο που έχει να μας δείξει είναι τη δική μας εξελικτική πορεία, τη συνέπεια των επιλογών μας, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο παρά τον ίδιο μας τον εαυτό σε συγκεκριμένες φάσεις. Και μέσα από αυτές τις φάσεις, αφού γνωρίζουμε τον εαυτό μας, έρχεται η ώρα που εμείς τι κάνουμε, γνωρίζουμε καλύτερα πώς να χειριζόμαστε τον εαυτό μας. Και έτσι αλλάζουν οι επιλογές μας. Και έτσι το άγνωστο έχει να μας δώσει κάτι άλλο, όχι το ίδιο. Και έτσι λοιπόν προχωράμε και το άγνωστο γίνεται φίλος από εχθρός. Μετά αρχίζουμε και το κυνηγάμε το άγνωστο. Μόλις μπούμε σε αυτή την ωραία περιπέτεια ανακάλυψης του εαυτού μας, το άγνωστο για μας είναι το μεγαλύτερο δώρο και το γνωστό το βαριόμαστε. Χωρίς λοιπόν να απαξιώνουμε τα πράγματα που έχουμε περάσει, τι κάνουμε? Αρχίζουμε εμείς και εγκαλούμε το άγνωστο κάθε φορά στη ζωή μας, ζώντας το τώρα κάθε φορά, και κάποια καινούργια στιγμή που έρχεται είναι η στιγμή, η άγνωστη, το επόμενο δευτερόλεπτο, που κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Σταματάει ο προγραμματισμός για το τι μπορεί να γίνει και είμαστε τόσο ευχάριστα στην περιπέτεια του καινούριου, του αγνώστου. Άλλωστε θα είχαμε βαρεθεί την ίδια μας, θα λέγαμε, τη ζωή. Εκεί όμως, τώρα μου ήρθε στο μυαλό, έχω να σας πω ένα πράγμα που βλέπω στον κόσμο, ότι ο κόσμος έχει μπερδέψει την έννοια της θέλησης με την αυταπάρνηση. Πολλοί έχουν μπερδευτεί γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ζητάνε να μην ζητάνε. Θέλουν να μην θέλουν. Θέλω, φίλοι μου, να το καταλάβετε αυτό το πράγμα, αυτή την παγίδα. Καμιά φορά λέμε ότι ο κάποιος αφήνεται, παραδίδεται. Αλλά εκείνη την ώρα αυτός που θα παραδοθεί σωστά ή θα δοθεί σωστά ή θα αφαιθεί σωστά είναι αυτός που το έχει επιλέξει. Δεν γίνεται χωρίς θέληση να κάνουμε οτιδήποτε στον κόσμο. Είναι άλλο πράγμα η θέληση, έτσι, που σημαίνει μια συνείδηση ότι έχουμε μέσα μας, και άλλο πράγμα εμείς να κάνουμε ακούσια πράγματα.
Αυτή η παράδοση είναι του ζώου, που στην πραγματικότητα ούτε και το ζώο παραδίδεται, γιατί το ζώο απλά είναι ο εαυτός του. Οι άνθρωποι έχουν μπερδέψει λίγο τη θέληση με την αυταπάρνηση. Ακόμα και η αυταπάρνηση έρχεται από τη θέληση, ότι θέλω να, τι να κάνω, να πεθάνω τον εαυτό μου. Ένα εγώ μέσα μας λέει, θέλω να σκοτώσω τα υπόλοιπα εγώ που βρίσκονται από κάτω. Θέλω να βγω έξω από την ταύτιση. Θέλω. Η θέληση πάντα είναι στην πρώτη ακτίνα, θα λέγαμε. Η δύναμη θέληση. Στη δεύτερη είναι η αγάπη σοφία. Και στην τρίτη είναι η νοημοσύνη. Αυτές οι τρεις ακτίνες λειτουργούν πάντα μαζί. Άλλες φορές βλέπουμε τη μία, άλλες φορές βλέπουμε τη δεύτερη, άλλες φορές βλέπουμε την τρίτη. Όμως η πρώτη, ναι, είναι χαμένη αυτόν τον καιρό. Δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Μπερδευόμαστε. Γιατί δεν είμαστε σε εκείνο το επίπεδο, το ψυχικό, γιατί από εκεί έρχεται όλη η θέληση. Εμείς, όταν λέμε καμιά φορά το έχουμε προεπιλέξει μέσω της ψυχής μας όλα αυτά τα πράγματα που ζούμε, είναι γιατί από θέληση έχουν συμβεί όλα αυτά τα πράγματα και όλες οι συμφωνίες που ερχόμαστε εδώ και παίζουμε στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Όλα τα προσυμφωνημένα πράγματα έχει γίνει από τη θέληση. Όμως η προσωπικότητα δεν έχει ενωθεί με εκείνο το μέρος της συνείδησής μας που είναι η θέληση. Από εκεί δηλαδή που εκπέμπεται όλη αυτή η ορμή, όλη αυτή η κίνηση πρωταρχική, για να μπορείτε να είστε σαν θεοί, να τρέχετε μέσα στο σύμπαν και να χαρακτηρίζετε τον εαυτό σας σιγά σιγά μέσω από τα βιώματα που περνάτε. Άρα λοιπόν τι γίνεται? Πρέπει να καταλάβουμε, φίλοι μου, ότι οτιδήποτε έχουμε επιλέξει, παίρνουμε την ευθύνη. Ζούμε σαν να έχουμε πάρει την ευθύνη. Ότι εμείς, ναι, επιλέξαμε ακόμα την αυταπάρνηση. Από μια αίσθηση δύναμης, συνειδητότητας. Και όχι μια παράδοση αδυναμίας. Όχι μια άφεση αδυναμίας. Όχι μια άφεση ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν έχω καμία δύναμη. Αλλά μια συγκεκριμένη άφεση από δύναμη. Γιατί εγώ και το άγνωστο είμαστε ένα. Γιατί εγώ και το επόμενο δευτερόλεπτο είναι συμφωνημένο. Γιατί εγώ και οτιδήποτε θα συμβεί στη ζωή μου είναι συνεργάσιμο, εξυπηρετικό. Και αρχίζουμε λοιπόν και νιώθουμε το συγχρονισμό από θέληση και όχι από αδυναμία. Μέσα σε αυτό το κλειδί θα βρείτε πόσες φορές εμείς τι κάνουμε. Ασυνείδητα ακολουθάμε ορισμένα πράγματα γιατί ελπίζουμε. Αλλά δεν είμαστε. Πρέπει να φύγουμε από αυτό το πράγμα που λέγεται μόνο ελπίδα και να ξεκινάμε να είμαστε σε εκείνη τη δόνηση τη συγκεκριμένη. Ούτε να νομίζουμε, ούτε να ελπίζουμε. Αλλά να είμαστε ακριβώς στη συγκεκριμένη δόνηση. Ώστε να βιώνουμε την ανάλογη πραγματικότητα. Μέσα σε αυτό το ρυθμό των γεγονότων, τον οποίο λέμε εμείς ζωή. Αυτή είναι η διαφορά και έτσι αλλάζουμε πραγματικότητες. Και μπορούμε να ζούμε κοινά όλα τα γεγονότα, όλοι, για να τα ξέρουμε. Αλλά η πραγματικότητα που τα ζει ο καθένας είναι διαφορετική. Και τι είπαμε, μέσω του διαφορετικού εμείς γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Γνωρίζουμε τα κομμάτια μας. Και στο τέλος θα δούμε ότι ένα κομμάτι δικό μας, από το δικό μας είναι, από το δικό μας φως, εμπεριέχεται σε όλους τους ανθρώπους, σε όλα τα φυτά, σε όλα τα ζώα, σε όλο το σύμπαν. Μόλις εμείς μπορέσουμε και μπούμε σε αυτό το κομμάτι μας μέσα μας και καταλάβουμε και το αναγνωρίσουμε ακόμα και στα άλλα κομμάτια και έχουμε ξεφύγει από την έννοια του διαφορετικού της μορφής, τότε έρχεται αυτή η συμπαντική επικοινωνία. Τότε πραγματικά μιλάς με τον εαυτό σου και σε ακούει ο εαυτός σου. Αλλά πρέπει να έχεις εμβαθύνει σε εκείνο το σημείο που υπάρχει στα πάντα. Και τότε ανακαλύπτεις πόσο Θεός είσαι και πόσο συνεργαστικά δουλεύει όλο το σύμπαν. Δεν υπάρχει διαχωρισμός, μόνο σε συνείδηση την απογωμένη. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει χωρίς να έχουμε όλοι συμφωνήσει. Και τότε φεύγεις σε μια ανώτερου είδους ελευθερία μέσα σου. Γιατί νιώθεις παντοδύναμος, Θεός, αθάνατος. Και καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό το πράγμα, ακόμα και ο θάνατος, είναι ένα εργαλείο για να μπορείς εσύ να συνεχίζεις όλη την εξέλιξή σου. Και να πηγαίνεις από το ένα πεδίο στο άλλο. Απ' την άλλη πλευρά, εκείνος ο άνθρωπος που φυσικά δεν έχει καταφέρει να φύγει από τον άνθρωπο ζώο της ανακύκλωσης της γης και να πάει σε έναν άνθρωπο Θεό, αυτόν που είναι έξω από τη φυσικότητα θα λέγαμε μόνο της γης, των πλανητών και αρχίζει και γίνεται ένας κοσμικός άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είναι αναγκασμένος
Να φοβάται λοιπόν το θάνατο, να μην θέλει ποτέ να πεθάνει. Και αυτή η αντίσταση θα τον κάνει να κάνει τα χειρότερα πράγματα μόνο και μόνο για να αποφύγει αυτό που δεν μπορεί να αποφύγει. Να αλλάζει δηλαδή μορφή. Το κέντρο πάντοτε, φίλοι μου, επειδή είναι αιώνιο, σταθερό, φανταστείτε ένα κύκλο, είναι αυτό το φως, το αναλύωτο, το ακίνητο μπορούμε να πούμε. Αντιθέτως, όλο το περίγραμμα του κύκλου, επειδή ακριβώς εφάπτεται με τις άλλες μορφές, με το εξώτερο, με το άγνωστο, με το διαφορετικό που σας είχα πει, αυτό πρέπει οπωσδήποτε να είναι σε συνεχόμενη μεταβολή. Σε συνεχόμενη μεταβολή. Να μεταλλάσσεται. Δεν μπορεί να είναι ακίνητο, γιατί είναι σε συνεχόμενη σχέση με το άγνωστο, λόγω εξέλιξης. Όταν εμείς πάμε να κρατήσουμε την επιφάνεια και γύρω-γύρω το περίγραμμα του κύκλου, θα λέγαμε ακούνητο, είναι σαν να μην θέλουμε να συνεχίσουμε την εξέλιξή μας. Να μην θέλουμε όλοι μαζί να εξελιχθούμε μέσω των σχέσεων που υπάρχουν, θα λέγαμε, έξω από μας. Και αυτό σημαίνει έλος. Και αυτό σημαίνει ότι αρχίζω και δεν δίνω εκείνη την ενέργεια που χρειάζεται, γιατί όλοι είμαστε κοσμικό γρανάζι, ο ένας για τον άλλον. Και έτσι γίνονται τα πάντα και αρχίζουμε και παρασιτούμε. Αρχίζουμε και δεν προχωράμε. Κλεινόμαστε, τα λέγαμε στον εαυτό μας, μέχρι στο τέλος αποκομμένοι από τις σχέσεις, δεν εξελισσόμαστε. Και ότι δεν εξελίσσεται, επεξελίσσεται. Αρχίζει και χάνει σιγά σιγά όλη τη δύναμη που είχες για να επιλέξεις. Γιατί δυστυχώς επέλεξες την ίδια σου την καταστροφή. Και επειδή λοιπόν ακόμα και εσύ που είσαι αντιστατικός και φοβάσαι το θάνατο και είσαι, τα λέγαμε, στον κύκλο, στην περιφέρεια, όπως στη γη, στην επιφάνεια και έχεις ταυτιστεί με αυτό, τι θα βιώσεις, αγαπητέ μου? Το θάνατο. Τι θα βιώσεις? Τη διάλυση. Τι θα βιώσεις? Την κόλασή σου. Τι θα βιώσεις? Τον αφανισμό. Όμως, στην πραγματικότητα, αυτός ο αφανισμός είναι μια θεραπεία, μια αποτάφτιση που το κάνει για σένα το ίδιο σου το είναι, η ίδια σου η ψυχή. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, τώρα ας αγκαλιάσουμε όλοι το άγνωστο, το διαφορετικό και μέσω από εκεί ας μάθουμε πώς να χειριζόμαστε την ενέργεια, να εμβαθύνουμε. Τα μάτια μας αυτά που κοιτάνε το 3D θα σταματήσουν, αλλά θα ξεκινήσει το τρίτο μάτι και θα αρχίσει να κοιτάει μέσα τα υποατομικά επίπεδα. Την ενέργεια, το φως, την ψυχή. Και μόλις αυτά τα πράγματα αρχίζουν και δουλεύουν μέσα μας, έτσι, και αρχίζει το τρίτο μάτι και προβάλλει, θα λέγαμε, ή βλέπει τα εσωτερικά πεδία, τα εσωτερικά πεδία πάνω σε έναν άνθρωπο, εκείνη την ώρα σε κάθε άνθρωπο θα φανεί το θείο βρέφος μέσα του. Θα φανεί το αγνό παιδί, το αγνό μωρό. Θα φανεί η ψυχή. Το ίδιο και στο σκυλάκι. Το ίδιο και σε κάθε ζωάκι. Το ίδιο και σε κάθε λουλούδι. Το ίδιο και στο κρύσταλλο που έχετε σπίτι σας. Και μιλώντας πνεύμα με πνεύμα, έχουμε όλη τη διέστηση να μπορούμε εμείς τι να κάνουμε μετά, να μιλάμε με τα πάντα. Και όταν λέω να μιλάμε, όχι διανοητικά, διαισθητικά. Φως με φως, πληροφορία με πληροφορία. Αν θέλουμε την αναγάγουμε στο νου μας και την κάνουμε λέξεις. Αν θέλουμε απλά το νιώθουμε, το αισθανόμαστε, το ξέρουμε. Ξαφνικά πήραμε την πληροφορία. Πού, πώς, γιατί, τι, τίποτα. Ήρθε. Γιατί είναι ίδια. Γιατί μπήκαμε στη συχνότητα την ίδια. Που τότε εγώ με τον άλλον τι κάνω, δεν έχω απόσταση. Είμαστε ένα. Έτσι λαμβάνουμε την πληροφορία στη διαισθητική μας κατάσταση όταν μπαίνουμε. Γιατί απλά δεν υπάρχει απόσταση. Γιατί απλά δεν υπάρχει διαχωρισμός. Άρα είμαστε ένα. Άρα μοιραζόμαστε το ίδιο βίωμα. Αυτή είναι η μέγιστη αγάπη την οποία ψάχνει ο άνθρωπος. Αλλά δεν είναι στο συναίσθημα. Δεν είναι στη νόηση. Δεν είναι στο φυσικό. Είναι πέρα του διαφράγματος. Πρέπει να ανέβουμε πάνω, θα λέγαμε, στα τσάκρα, πιο ψηλά. Αυτό λοιπόν καλούμαστε να κάνουμε, φίλοι μου, αλλά όχι με τον τρόπο να μισήσουμε τη φύση. Κανένας από εσάς δεν πιστεύω, επειδή είναι στο κεφάλι του, θα λέγαμε, όλη η νόηση, να κόψει τα πόδια του. Βλέπετε πως είναι οι ανάπηροι σε καροτσάκι. Έτσι είναι οι ανάπηροι που κοιτάνε να αποταυτιστούν με μίσος και απαξίωση από τον κόσμο των μορφών. Ο κόσμος των μορφών είναι, θα λέγαμε, οι πρόποδες του βουνού. Δεν υπάρχει κορυφή χωρίς πρόποδες. Είναι λοιπόν άτοπο οι άνθρωποι να μην δίνουν την αξία που χρειάζεται στη μορφή, γιατί μέσω της μορφής κινείστε στον χρόνο.
Είναι τα πόδια σας, είναι η μορφή που κινείστε στην εξέλιξη. Στην κλίμακά σας, στη σκάλα σας, στη ζωή σας. Άρα η μορφή σας στηρίζει το πνεύμα σας. Και εφόσον εμείς τι θέλουμε να κάνουμε από τη μορφή να πάμε στο πνεύμα, τι κάνουμε, πολυνόμαστε καμιά φορά αρνητικά από τη μορφή, αλλά δεν φταίει φίλοι μου η μορφή. Γιατί είναι ένα και το αυτό το σώμα σας. Δεν μπορούμε εμείς να κόψουμε τα πόδια μας επειδή είμαστε εδώ. Μας χρησιμεύουν τα πάντα, γιατί όλα είναι ένα. Προσέχτε λοιπόν τόσο καιρό, επειδή είχατε ταυτιστεί μόνο με το υλικό κορμί, με τη μορφή, αποταυτιστείτε με εκτίμηση. Αποταυτιστείτε με εκτίμηση, όχι με απαξίωση. Κάθε τι λοιπόν όπως πατάτε το προηγούμενο σκαλί για να ανεβείτε στο επόμενο, δεν γκρεμίζετε το άλλο σκαλοπάτι, γιατί όλο μαζί φτιάχνει τη σκάλα. Έτσι λοιπόν και εσείς κάθε φορά, μόλις φεύγετε από ένα πεδίο στη ζωή σας, που σας έδωσε συγκεκριμένη γνώση, σχέση, το οτιδήποτε, ερωτική, συναισθηματική, γονείς, πρέπει να φύγετε με εκτίμηση. Και όχι μέσω του συναισθήματος, της πολικότητας, να αλλάζετε πολικότητα, αλλά να οδετεροποιείτε την πολικότητα και να εκτιμήσετε. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται ότι αν εκτιμήσουν κάτι και του δώσουν αξία, ότι θα είναι κολλημένοι σε αυτό. Και σου λέει, μάμα, εγώ το δώσω αξία, δεν μπορώ να φύγω. Γιατί θα είναι άξιο, μα ποτέ δεν φεύγει από εσάς, γιατί είναι μέσα σας. Γιατί τι είπαμε, το είδαμε μέσα μας, αυτό που πριν ήταν διαφορετικό. Άρα ποτέ δεν θα φύγει από μέσα σας. Γιατί ποτέ δεν ήταν έξω από εσάς. Αυτό λέω, μη φοβάστε, ουδετεροποιήστε τα πάντα. Βγάλτε την πολικότητα του συναισθήματος. Βγάλτε το καλό κακό. Και αφαιθείτε κάθε φορά όταν θέλετε να φύγετε, φύγετε γιατί ενθουσιάζετε με κάτι άλλο. Όχι γιατί απαξιώσατε το προηγούμενο. Ενθουσιαστείτε με ένα άλλο. Δεν χρειάζεται να απαξιώσετε το προηγούμενο. Η ίδια η ενοχή σας κάνει να απαξιώνετε το προηγούμενο. Γιατί ντρέπεστε που ενθουσιαστήκατε με κάτι άλλο τις περισσότερες φορές. Γιατί? Γιατί πάντοτε υπάρχει αυτό το συναίσθημα που λέγεται συναισθηματισμός, γιατί είναι του αποκομμένου εγώ. Και δεν είναι το ανώτερο συναίσθημα, θα λέγαμε. Δεν είναι της ανώτερης, θα λέγαμε, νόησης. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπετε τι κάνουν πολλοί άνθρωποι. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα που σας λέω και αναγκαστικά, επειδή είναι στο συναίσθημα, δουλεύουν αντιθετικά. Σου λέει πρέπει να φύγω και θα πρέπει να μισήσω αυτό που πριν ήμουνα, αλλιώς δεν θα φύγω ποτέ. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με τη ζωή στην καθημερινότητα, φίλοι μου. Πολλοί άνθρωποι μου λένε δεν μου φτάνει η καθημερινότητα, νομίζω ότι δεν κάνω σφαιρική εργασία. Νομίζω ότι αυτά που περνάω στη ζωή μου, τα παιδιά μου, οι γονείς μου, το σχολείο, η σχέση μου δεν είναι εσωτερική εργασία. Πρέπει να πάω στο Θιβέτ, στην Ινδία, στη φύση, να κάνω το Δαλάι Λάμα, να κάνω νηστεία, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο. Χιλιάδες πράγματα που έρχονται μόνο και μόνο από την ανικανότητα να μπορείς να δεις το μάθημα παντού. Γιατί? Γιατί είναι καλύτερο νομίζεις να πας 5 μήνες στο Θιβέτ ή 6 μήνες μοναχός, ή 7 χρόνια να κάνεις διαλογισμούς, από το να κάτσεις κάθε στιγμή στη ζωή σου μέσα, να εξασκείς όλη αυτή την πνευματικότητα με κάθε τι και να το βρίξεις παντού, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, να ένα ωραίο πείραμα να πειραματιστώ με αυτά που μαθαίνω. Γεια σου φίλε, και μέσα από τη φιλία να δω, να κάνω όλες τις εργασίες μου, με τη σχέση μου, με τα πάντα μου. Αλλά όχι, εμείς πρέπει να πάμε κάτω από το Δαλάι Λάμα. Λες και όταν μιλάω Δαλάι Λάμα, εμείς ακούμε το Δαλάι Λάμα, το κεφάλι μας ακούμε, το κλούβιο, αυτό ακούμε πάντα. Όμως μέσα στην υπνηλία που είμαστε, για να δώσουμε ένα ερέθισμα στον εαυτό μας, τι κάνουμε, το Θεό τον κάνουμε να είναι πολύ μακριά. Σιγά μην είναι δίπλα. Σιγά ο Θεός εμένα μου παίζει εδώ πέρα στην οίκια και μέσα από την οίκια με αυτά που έζησα να μπορώ εγώ να αναβαθμιστώ. Όχι ρε, τρελός, πρέπει να πάω 200.000 χιλιόμετρα μακριά στο Περού και να κάνω στο όρο στην Κιτάκα και να κάνω εκεί πέρα τους διαλογισμούς για να πάρω την ενέργεια. Καταλαβαίνεις, γιατί ξέχασε ο Θεός εδώ πέρα. Είμαστε τους ξεχασμένους του. Καταλαβαίνετε τι κάνει ο άνθρωπος. Και συνεχόμενα ψάχνει αντιπροσωπείες, καθρέφτες, μεσάζοντες. Γιατί? Γιατί δεν έχει εκείνη την επικοινωνία την άμεση. Δεν έχει βρει ακόμα την τέχνη του λόγου, την τέχνη της εργασίας. Δεν είναι πραγματικός μαθητής. Και τι θέλει, όλο από μακριά να έρθουν τα πράγματα, και από την πηγή μέσα του.
Λες και αυτός δεν είναι «ον» που μπορεί να συνδεθεί με το σύμπαν και συνέχεια δημιουργεί αντιπροσωπείες. Σαν την πατάτα από τον ευρώ. Και λέει πόσο έχει 20 λεπτά. Αλλά για να έρθεις εσένα να το πληρώσεις 1 ευρώ. Και εσύ κάθεσαι λοιπόν και πού πάει τα 20 λεπτά. Δίνεις 20 λεπτά και 80 λεπτά στους μεσάζοντες. Έτσι είναι και η ενέργειά σας, φίλοι μου. Κάθεστε και δίνετε την ενέργειά σας σε όλες τις αντιπροσωπείες που έχετε φτιάξει για να μπορεί το κεφάλι μας να το πιστέψει. Γιατί αλλιώς έχει άμυνες, αφιβολίες. Έλα ρε, σιγά τώρα μη μάθω από τη ζωή μου, από το επάγγελμά μου, από τη σχέση μου, από τα λάθη μου, από τη νύχτα, από τη μέρα, από το σεξ, από τα πάντα. Σιγά μη μάθω, όχι πρέπει να πάω και να κάτσω να κάνω τα τυπικά, γιατί τόσο κλούβιο κεφάλι που έχω, μόνο έτσι μπορώ να το κάνω. Μόνο έτσι να παίξω το θεατράκι. Έλα ντε που οι περισσότεροι μένουν στο θέατρο. Γιατί απλά δεν ζουν τη ζωή τους. Γιατί έχουμε γεμίσει θεατρίνους. Θεατρίνους, φαρισαίους και γραμματείς. Που όλοι τι κάνουνε, κάνουνε το τυπικό. Αλλά η ουσία λείπει. Στα τυπικά πρώτοι όλοι. Η ουσία όμως λείπει. Από τυπικά άλλο τίποτα. Όλο καθόμαστε εδώ πέρα και βλέπουμε τα πάντα. Έχουμε δει τα πάντα, όχι τα αρκουδάκια. Τα πάντα γίνεται χαμός. Αυτό λοιπόν έχω να σας πω. Σιγά σιγά. Δουλέψτε με την ίδια σας τη ζωή. Βεβαίως αν ο ενθουσιασμός σας είναι να πάτε κάπου πηγαίνετε. Έτσι. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Όμως όπως είναι η ώρα για καθέναν να είναι στο δικό του περιβάλλον και να κάνει τις δικές του θα λέγαμε εξετάσεις διαδικασίες ανά τη συνείδησή του και το επίπεδό του, έτσι είναι και εμένα η ώρα να σας πω αυτά τα πράγματα. Για το δικό μου επίπεδο και για αυτούς που ακούνε. Έτσι δεν είναι. Δεν θα θυμωνόμαστε εμείς και θα είναι μόνο οι άλλοι στο δικό τους επίπεδο. Όχι. Και εμείς είμαστε στο δικό μας επίπεδο και θα λέμε τις δικές μας αλήθειες. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορούν να είναι όλα τα άλλα και να είναι οι κακόμεροι που τους συγχωρούμε και τα λέμε και δεν μιλάμε εμείς. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να πούμε το δικό μας επίπεδο. Άρα λοιπόν φίλοι μου, γι' αυτό λέμε και εμείς αυτά εδώ πέρα τα πράγματα. Για να καταλάβουμε και να βοηθήσουμε και τους ανθρώπους που είναι έτοιμοι και χρειάζονται καμιά φορά ένα κλικ. Ώστε να βγάζουν τις αντιπροσωπείες λίγο-λίγο από τον εαυτό τους που έχουν πει μπροστά και δίνουν ενέργεια, ενέργεια, ενέργεια. Γιατί, δίνεται ενέργεια αυτό. Γιατί τίποτα δεν γίνεται χωρίς ενέργεια. Και κάθε φορά η πατάτα θα κάνει 20 λεπτά και οι μεσάζοντες θα σας την πουλάνε ένα ευρώ. Και τα 80 λεπτά τα ακουμπάτε στις αντιπροσωπείες, στις σκεπτομορφές, στους μεσάζοντες, στους ψευτομεσολαβητές. Και σας λέω καλά κάνετε, αλλά δεν σας μείνει ενέργεια. Θα έχετε καλύτερη οικονομία. Αν μάθετε εσείς να διαχειρίζετε τη δική σας πηγή. Γιατί οι περισσότεροι από εσάς είστε όντα έκτης πυκνότητας. Σχεδόν αγγελικά. Η συνείδηση χωρίς μορφή. Από εκεί κατέβηκατε εδώ. Όχι όλοι, αλλά αυτοί που το έχετε κάνει δεν μπορεί να δουλεύουν τα όντα που είναι τέταρτης, πέμπτης, δεύτερης πυκνότητας. Δεν μπορούν να σας δουλεύουν. Σας δουλεύουν μόνο και μόνο επειδή εσείς τα χρησιμοποιείτε γιατί δεν θυμάστε ποιοι είστε. Σε αυτό εδώ πέρα λοιπόν το χρονικό που ζούμε, έτσι, σε αυτό εδώ πέρα την αλλαγή, την ενέργεια της γης, βλέπετε φίλοι μου πόσο όλα αυτά τα πράγματα που σας λέω συμβαίνουν από το 12. Βλέπετε πόσο ο κόσμος αρχίζει και τρελαίνεται στην πραγματικότητα με την έννοια ότι μπαίνει στον εαυτό του. Χάνει την κοινή πραγματικότητα. Βλέπετε όλες οι γενιές, οι παλιές, όλες, έχουν έρθει σε ένα σημείο να βάζουν τον εαυτό τους σε τέτοιο πόνο που αυτόματα θα λέγαμε ότι κρίνουν εκείνες τις συγκεκριμένες ορμόνες όπως εκρίνει το σώμα την ώρα που πεθάνει για να διώξει τον πόνο. Έτσι ψυχολογικά εκρίνουν εκείνες τα αστρικά ρευστά που χάνονται μέσα στη δική τους τρέλα για να γλιτώσουν τον πόνο από την αναβάθμιση και τις καινούριες ενέργειες που έρχονται. Γι' αυτό βλέπουμε στις περισσότερες φορές να έχουν χαθεί ο καθένας στο δικό του κόσμο, να πιστεύει ότι να είναι, να λέει ότι να είναι. Όμως αυτό έρχεται γιατί η θεία πρόνοια τους προσέχει. Και επειδή ξέρουν ότι έρχεται η ώρα να φύγουν, γιατί δεν αντέχουν την ενέργεια, τους κάνει όλους αυτούς να έρχονται σε τέτοιες παραπλανήσεις, σαν να πίνουν ένα ναρκωτικό και να ρίχνουν ένα τελείριο στον εαυτό τους και να νιώθουν απλά
ωραία για να κάνω τη μετάβαση όσο πιο πολύ ανώδυνα γίνεται. Η φύση έχει προλάβει όλες τις βλακίες του ανθρώπου. Η φύση έχει προλάβει όλα αυτά τα πράγματα, γιατί δεν είναι μόνο υπέρ του πόνου, αλλά μας βοηθάει. Είναι και υπέρ του αδύνατου. Και όπως λοιπόν βλέπετε ότι εκείνη την ώρα τους γέρους να αρχίζουν να πεθαίνουν σιγά σιγά και σιγά σιγά να μπαίνουν στον κόσμο τον αστρικό, να θυμούνται τους γονείς, να πηγαίνουν να συναντάνε αυτούς που έχουν πεθάνει πιο πριν, να κοιμούνται συνεχόμενα, και αυτό γίνεται μόνο και μόνο για να γίνει πιο ομαλά η μετάβαση από την αντίσταση του εγώ. Έτσι ακριβώς η ανθρωπότητα των παλιών γενιών, των παλαιών γενεών, ξαναλέω, συγκεκριμένα DNA, κάνει τους ανθρώπους να τρελαίνονται αυτόν τον καιρό, φίλοι μου, και να είναι σε μια φάση αλλαντάλλων, μόνο και μόνο για να κάνουν τη μετάβαση όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Λοιπόν, κλείνω, έκανα μεγάλο μονόλογο σήμερα, επειδή ακριβώς λείπει ο φίλος μας, ο Δημάκης, ο σκηνοθέτης, ο φίλος μας από την Κρήτη που βοηθάει με τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε μερικές ερωτήσεις μόνος μου τώρα, έτσι. Αν καμιά φορά δεν δω κάποια ερώτηση δική σας, φίλη μου, συγγνώμη. Ωραία. Δεν φαίνεται καμία. Ωραία, δεν φαίνεται καμία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Μάλλον είναι σε live χρόνο. Για να δούμε άμα μου στείλει καμία ερώτηση κάποιος. Η Μαρία. Μαρία, μπορείς να μου στείλεις στο Messenger, αν με ακούς. Να μου κάνεις ένα copy-paste τις ερωτήσεις να μου τις στείλει. Ή κάποιο άλλο καλό παιδί που παρακολουθεί. Να με βοηθήσετε λίγο, φίλοι μου, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μου βγάζει ερωτήσεις, είναι σε live streaming. Οπότε, σίγουρα θα έχετε γράψει, πιστεύω. Για να δούμε. Ξανακάνω εγώ ένα refresh, μπας και βγουν. Είναι ακόμα. Λοιπόν, θα περιμένω τον Θανάση ή τη Μαρία από εδώ. Ναι, ή την Ειρήνη. Να κάνετε ένα copy-paste. Ή τη Μαγδαληνή. Να κάνετε ένα copy-paste, παιδιά, της αρτής, να μου τη στείλει κάποιο προσωπικό μήνυμα για να τους απαντήσω. Okay, όποιος μπορεί. Να, okay, Νόρμα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Νόρμα. Νόρμα. Ευχαριστώ πολύ. Γράψε και το όνομά σου, να σου πω τα ευχαριστήρια για την Νόρμα. Λοιπόν, λέει η Βίλια. Καλησπέρα. Σε τι εξυπηρετεί τον άνθρωπο. Οπ, κάτσε λίγο, τώρα μου στέλνουν όλοι. Okay, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σε τι εξυπηρετεί τον άνθρωπο ο φόβος και πώς το ξεπερνάμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Βίλια, ο φόβος φυλάει τα έρμα. Επειδή εμείς δεν είμαστε σε εκείνη τη θέση όταν δεν έχουμε αναπτυχθεί πάρα πολύ να μπορούμε να φυλάμε τον εαυτό μας από τους διάφορους κινδύνους, έχει λοιπόν δημιουργηθεί ο φόβος του ενστίκτου, δηλαδή, επειδή λειτουργούμε με το ένστικτο, για να μπορέσουμε να επιβιώνουμε ώστε να ζούμε την εμπειρική, θα λέγαμε, ζωή μας, για να πάρουμε τις εμπειρίες. Όσο λειτουργούμε εμείς σαν ζώα με το ένστικτο, ο φόβος θα είναι ο δάσκαλός μας, ο φόβος θα είναι ο καθοδηγητής μας. Μόλις αρχίζει ο άνθρωπος και φεύγει από το ένστικτο, τότε αρχίζει σιγά σιγά να δουλεύει διαφορετικά, θα λέγαμε, με το φόβο, γιατί τότε έρχεται η γνώση. Γνώση και φόβος δεν πηγαίνει μαζί. Εντάξει, όσο γνωρίζουμε, τόσο δεν φοβόμαστε. Σου έδωσα και την απάντηση πώς φεύγει ο φόβος, έτσι. Ρίξε συνείδηση σε αυτά τα πράγματα που φοβάσαι και θα ανακαλύψεις ό,τι έχει να σου πει ο φόβος. Γιατί ο φόβος, όπως όλα τα συναισθήματα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μηνύματα από εμάς προς εμάς. Λοιπόν. Κάτσε λίγο γιατί τώρα μου στείλανε όλοι μαζί. Λοιπόν. Ευχαριστώ, παιδιά, όλους, έτσι, που ανταποκριθήκατε. Λοιπόν, λέει η Εύα, όχι, που είμαστε. Ναι, λοιπόν, λέει η Μαρία, μπορείς να μας πεις, σε παρακαλώ, ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος του ανθρώπου. Λοιπόν, ένα,
Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση. Ένα. Ο μεγαλύτερος φόβος του ανθρώπου, έτσι, που υπάρχει, είναι να μην γίνει ρόμπα. Έτσι όπως ακούτε, φίλοι μου. Το μόνο που θέλει ο άνθρωπος είναι να κρατάει ένα μυστικό δωμάτιο μέσα που να έχει τα μυστικά του. Να μην ανακαλύψουν οι άλλοι τον εαυτό του. Το μεγαλύτερο φόβο που έχουν οι άνθρωποι δεν είναι του θανάτου, αλλά μην γίνουν ρεζίλοι. Προσέχτε, μην εκδηλωθούν, μην αφαιθούν και καταλάβουν οι άλλοι στην πραγματικότητα ποιοι είναι. Να φανερωθούν. Να είναι δηλαδή γυμνοί τελείως ψυχολογικά απέναντι στους άλλους. Όλοι θέλουν να κρατάνε αυτό το μικρό κομματάκι μέσα τους στο κρυφό, να είναι αυτοί με τον εαυτό τους. Ένα δικό τους κομμάτι που οι άλλοι θα μπορούν να δουν. Αυτός πιστεύω ότι είναι ο μεγαλύτερος φόβος των ανθρώπων, γι' αυτό και όλοι μας, τα λέγαμε, έτσι, συμπεριφερόμαστε χωρίς ειλικρίνεια, έτσι, χωρίς την αθωότητα των παιδιών. Και από εκεί φυσικά ξεκινάνε όλοι οι άλλοι φόβοι, όπως έχουν πει, θα λέγαμε στην αρχή, ο φόβος του ύψους και ο φόβος του θορύβου. Αυτά τα δύο που είναι τα ζώα δηλαδή, έτσι. Και μετά περνάμε σε άλλους πάρα πολλούς φόβους, έτσι, αναλόγως στο πεποίθηση που έχει ο καθένας. Λοιπόν, η Λιάννα μου, ευχαριστώ πολύ, έτσι, και στην Εύα και στη Μαρία Μιλωνά, σας ευχαριστώ πολύ παιδιά, και στην Άννα, μου έχουν στείλει, οκ, μη στέλνετε άλλες, γιατί και εμείς στο ταμπλό και στο όλους δεν θα κάνουμε δουλειά. Λοιπόν, δεύτερο, τι έγινε πάλι. Λοιπόν, ό,τι βλέπω θα λέω τώρα, παιδιά, συγγνώμη, πράγμα δεν είναι με τη χαρά, με την... Μπορείς να μας πεις, λέει, τη γνώμη σου για τη διαμάχη των δύο φύλων της ασυνεργικής και θηλυκής ενέργειας. Η διαμάχη των δύο φύλων έρχεται από την φοβία πάλι, από το φόβο, έτσι, μεταξύ θύματος και θήτη. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτές οι δύο ενέργειες λειτουργούν συμπληρωματικά. Δεν είναι σε κατάσταση ποτέ πουθενά στο σύμπαν αυτές να έρχονται σε αντίθεση, παρά μόνο στο μυαλό της διαδικότητας του ανθρώπου που λειτουργεί κάτω από τον εγωισμό. Τα ζώα μεταξύ τους ξέρουν τι πρέπει να κάνει το θηλυκό και τι πρέπει να κάνει το ασυρμικό. Ο άνθρωπος μόνο μέσα του, επειδή έχει αυτό το εγωισμό και συνέχεια παίζει το θήτη και το θύμα, έχει δημιουργήσει πόλεμο συνέχεια στα αντίθετα, ειδικά δηλαδή στην ενέργεια την ασυρμική και τη θηλυκή. Κάθε άνθρωπος μέσα του έχει την ενέργεια την ασυρμική και τη θηλυκή. Έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως, είπαμε, οι γυναίκες είναι πολύ ταυτισμένες με τη θηλυκή ενέργεια, οι άντρες πολύ με την ασυρμική ενέργεια. Όμως ο κάθε άνθρωπος, έτσι, ξεχνάει το ρόλο του, γιατί απλά δεν δουλεύει με τη φύση, δουλεύει με τον εγωισμό του ακόμα. Δεν έχει καταλάβει πόσο σημαντική και μεγάλη γνώση υπάρχει σε όλο αυτό που έχει φτιαχτεί εκ φύσεως, έτσι. Αυτό είναι λοιπόν, προχωράμε παρακάτω, λέει ο Θανάσης, καλησπέρα στα μάτια για τις ερωτήσεις. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι από όλες τις στιγμές συνήθως θυμούνται εκείνες που έχουν πόνο και όχι τις καλές. Οκ. Okay. Λοιπόν, κάθε άνθρωπος στη ζωή του λοιπόν θυμάται περισσότερο, δηλαδή κρατάει αυτό που υπάρχει ένταση. Εντάξει. Οκ. Okay. Από εκεί και πέρα επίσης κρατάει μέσα του από θέμα χρόνου επεξεργασίας αυτό που δεν μπορεί να αποδεχτεί. Το πόνο δεν τον αποδέχονται εύκολα όπως τη χαρά όλοι οι άνθρωποι. Και τη χαρά δεν την αποδέχονται πολύ εύκολα. Άρα την κρατάνε για παραπάνω επεξεργασία μέχρι να κάνουν εσωτερική δουλειά, να δούνε για ποιο λόγο έχουν κολλήματα και για ποιο λόγο δεν αποδέχονται. Έτσι. Τα κόμπλεξ είναι αυτά που κρατάνε περισσότερο, θα λέγαμε, τον πόνο ή μάλλον το βλέμμα μας εστιασμένο εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά όμως, έτσι το έχει φτιάξει η ίδια η φύση για τον άνθρωπο, θα λέγαμε, που δεν έχει την νοημοσύνη και είναι ο άνθρωπος ζώο, από αίσθητο που μιλάει. Γιατί? Γιατί αν εσείς, θα λέγαμε, είσαι στο αμάξι μέσα και δουλεύει όλα τα εξαρτήματα, αλλά ας πούμε τα φρένα δεν δουλεύουν, δεν θα πρέπει να δώσουμε σημασία στα φρένα? Ή θα πούμε, έλα μωρέ, εντάξει, αφού όλα τα άλλα δουλεύουν, δεν πειράζει, στα φρένα τώρα θα εστιαστούμε. Καταλάβατε? Έτσι ακριβώς, επειδή συγκεκριμένα πράγματα, όταν μεγενθηθούν ή τα αφήσουμε, θα γίνουν πιο επώδυνα και θα εξελιχθούν σε μεγαλύτερο πόνο, ο άνθρωπος λοιπόν από ασφάλεια αρχίζει και προλαμβάνει αυτές τις κατευθύνσεις για να μην φτάσει σημείο σαν και νοστιβάδα που δεν θα μπορεί να το μαζέψει και του φέρει παραπάνω ζημιά. Το καταλάβαμε αυτό? Δεν γίνεται τίποτα τυχαία στη φύση και ούτε όλα αυτά τα πράγματα που θεωρούμε στην εξέλιξή μας ακόμα δεν τα έχουμε καταλάβει γιατί συμβαίνουν. Αν μπορούμε όμως να κοιτάξουμε με την μεγαλύτερη ματιά
τότε θα δούμε στην πραγματικότητα ότι πολλές φορές χρειάζεται, αφού είμαστε ανίκανοι ακόμα να είμαστε αυτοί οι θεοί, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, να εστιαστούμε πολλές φορές σε αυτό το πρόβλημα, γιατί αυτό το πρόβλημα θα είναι ικανό να μας καταστρέψει. Το καταλάβατε, φίλοι μου? Επ' αυτή την έννοια, αν εσείς πλέον έχετε μπει σε μια άλλη, σε ένα άλλο επίπεδο συνειδητότητας και έχετε συγκεκριμένα αγκυροβολήσει σε μια κατάσταση σωστής κατεύθυνσης, τότε δεν χρειάζεται να εστιάζετε τόσο πολύ στα κόμπλεξ. Αν εσείς όμως δεν είστε σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να εστιαστείτε σε αυτά τα συγκεκριμένα κόμπλεξ, γιατί θα σας καταστρέψουν την ίδια σας τη ζωή, αν τα αφήσετε να συνεχιστούν. Έτσι. Γιατί θα μεγενθύνονται και θα σας φέρουν παραπάνω ζημιά. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Όλα τα πράγματα είναι σωστά για συγκεκριμένο επίπεδο. Όλα είναι σωστά. Απλά πρέπει να τα δούμε στο συγκεκριμένο επίπεδο για να καταλάβουμε τη χρησιμότητά τους. Έτσι. Λοιπόν, λέει... Okay, ευχαριστώ για την Κατερίνα. Επειδή και εμείς στον ταβλό, παιδιά, ό,τι έρχεται μπροστά μου τώρα θα λέω, έτσι. Λοιπόν, λέει η Εύα, πώς μπορούμε να απαλύνουμε μέσα μας μια απώλεια, τον θάνατο των γονέων μας? Όπως σου έχω πει, Εύα, να ξέρεις ότι μέσα σου υπάρχουν οι γονείς σου, μέσα σε σένα. Οπότε σε οποιαδήποτε στιγμή εσύ θέλεις, θα λέγαμε, να τους θυμηθείς, θα μπορείς να τους θυμάσαι, γιατί περιέχονται μέσα στις εμπειρίες σου. Έτσι. Επίσης, στον αστρικό χώρο, όταν βγαίνεις, στο ύπνο σου δηλαδή, θα μπορείς να έρθεις σε επαφή αν πραγματικά και εκείνοι θέλουν, έτσι, γιατί συνεχίζονται οι διαδικασίες και οι εμπειρίες, θα λέγαμε, και στον άλλο κόσμο. Έτσι. Οπότε, επειδή εκεί πέρα έχει διαφορετική χρονική, θα λέγαμε, εξέλιξη η συνείδησή μας, εκείνη την ώρα που εκείνος είναι αφηρημένος ως προς εσένα, μπορεί για σένα να φανεί χρόνια και να το δεις στο όνειρό σου, θα λέγαμε, τις πρώτες φορές ή μετά από κάνα δύο χρόνια ή έξι μήνες. Παίζει ρόλο, θα λέγαμε, αναλόγως και η βούληση του άλλου, θα λέγαμε, ανθρώπου που έχει περάσει στο άλλο επίπεδο. Καταλαβαίνεις, και πέρα είναι διαφορετικό, θα λέγαμε, το χρονικό της συνείδησης. Οπότε για 5 λεπτά εκείνους μπορεί να φανεί, να δούμε εδώ πέρα, ότι είναι, θα λέγαμε, 6 μέρες. Καταλάβεις πώς πάει. Οπότε αν εκείνος έχει να παίξει ένα σενάριο, θα λέγαμε, στον άλλο κόσμο, οι γονείς σου, εσένα θα σου φαίνεται εδώ πέρα ότι είναι ξεχασμένοι κανένα 2-3 χρόνια, ότι δεν σου μιλάνε για τέτοια. Όμως, θα λέγαμε, στην πραγματικότητα πρέπει να καταλάβουμε τη φύση, την ανάγκη του θανάτου, έτσι, και επίσης ότι δεν χρειάζεται να νιώθουμε ότι αυτός που πεθαίνει πονάει περισσότερο από εμάς. Εμείς πονάμε περισσότερο που μένουμε εδώ πέρα, θα λέγαμε, και δεύτερον, ότι τις περισσότερες φορές επιλέγουμε ένα πρόωρο θάνατο στη ζωή, δηλαδή να ζήσουμε, για να μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε σχετικά με την ανάγκη που έχουμε, την ψεύτικη, ενώ μπορούμε μόνοι μας να επιβιώσουμε. Αν δεν έχουμε μάθει πολλές φορές μόνοι μας να κρατάμε μια συγκεκριμένη ευθύνη, θα έρθει η ζωή και να μας δώσει αυτό το σενάριο μόνο και μόνο για να μπορούμε να στηριχτούμε μόνοι μας στα πόδια μας. Όταν μπορούμε όμως, έτσι. Όχι όταν δεν μπορούμε, έτσι. Υπάρχει μια πρόνοια που ξέρει ακριβώς τι μπορείς να αντέξεις και τι όχι. Παρ' όλα αυτά, εσύ όταν δεν εμπιστεύεσαι την πρόνοια αυτή, το συγχρονισμό δηλαδή, και μέσα σου έχεις μπει σε καταστάσεις αρνητικών πεπιθήσεων, είναι φυσικό να νιώθεις ότι πνίγεσαι σε κάτι που πραγματικά μπορείς να κολυμπήσεις μέσα, έτσι. Γι' αυτό σας λέω, για κάθε πόνο, δώστε συνείδηση, ακούστε τον πόνο, τι σας λέει, ποιος μιλάει, βρείτε την αιτία και θα δείτε τελικά ότι όσο μαθαίνετε και υπάρχει γνώση, τόσο θα φεύγει ο φόβος και ο πόνος από τη ζωή σας. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω, λέει ο Ανδρέας, πες μας μια μικρή περίληψη για τις διαστάσεις, αν μπορείς. Η θέληση και η επιθυμία στο 3D είναι πάντα ενάντια στη συμπαντική αιμονία. Λοιπόν, μια περίληψη λέει για τις διαστάσεις. Κοιτάξτε πάλι, φίλοι μου, σας είπα, διαστάσεις. Είναι από το οι στάσεις του νου, έτσι, διαστάσεις του κοσμικού νου. Κάθε φορά που ο κοσμικός νους είναι φτιαγμένος για να επεξεργάζεται, να σταματάει το χρόνο, όχι μόνο να δημιουργεί, αλλά και να σταματάει, να καθυστερεί. Αναλόγως πόσο πολύ τρέχει ο νους, έτσι γίνεται θεός. Ή αν πηγαίνει κατώτερα ο νους, γίνεται ζώο. Με λίγα λόγια λοιπόν, τι θέλω να πω, μέσα μας, όσο τρέχει η συνείδησή μας, όσο τρέχει ο νους, όσο είναι πιο γρήγορα, θα λέγαμε, οι συχνότητες φωτός μέσα μας,
τόσο πιο πολύ εξελίσσεται ο χρόνος γρήγορα, θα λέγαμε. Όσο πιο πολύ εμείς τον καθυστερούμε, θα λέγαμε το νου μας και δουλεύει πιο αργά, είναι σαν να δημιουργούμε, θα λέγαμε, παραπάνω χρόνο. Έτσι γίνεται με τις διαστάσεις. Και έτσι λοιπόν η συνείδησή μας τις διαφοροποιεί. Κάθε φορά δηλαδή θέλω να σου πω με λίγα λόγια ότι όταν το φως, σε εισαγωγικά η πληροφορία, τρέχει με διαφορετικές ταχύτητες, δημιουργούνται διαστάσεις. Σε κάθε διάσταση υπάρχουν διαφορετικού είδους δεξίματος το να δεχόμαστε τις πληροφορίες. Οπότε φανταστείτε έναν κομπιούτερ που έχει αργό ίντερνετ και ένα κομπιούτερ που έχει γρήγορο ίντερνετ. Πόσες πληροφορίες θα κατεβάζει ο ένας και πόσες πληροφορίες ο άλλος ακόμα θα σχηματίζει τη σελίδα, την εικόνα, λίγο-λίγο και ο άλλος θα έχει φτιάξει και κατεβάσει όλα τα δεδομένα. Κάπως έτσι είναι και οι διαστάσεις. Σε κάθε διάσταση δεν κατεβαίνουν τα δεδομένα τόσο εύκολα. Οπότε ανάλογα και τα δεδομένα και την πληροφορία, ο χρόνος είναι πιο αργός για να μπορείς να ζεις, να εκδηλώσεις, να δημιουργήσεις. Έτσι, τώρα θα σου πω πρώτη, δεύτερη, τρίτη, πέμπτη, αυτά είναι όλα αναλόγως στην διδασκαλία που έχεις μάθει. Έτσι, η θέληση και η επιθυμία στο 3D είναι πάντα ενάντια λες συμπαντική αρμονία. Αναλόγως τι εννοούμε. Αν εμείς εννοούμε ότι αυτό το δώρο που να έχουμε ελεύθερη βούληση είναι ενάντια συμπαντική αρμονία, όχι, δεν είναι. Μας δόθηκε αυτή η ιδιότητα, απλά εμείς είμαστε σε νηπιαγωγείο ακόμα στάδιο και δεν ξέρουμε τι να εφαρμόζουμε καλά. Είναι όπως τα χελωνάκια, παλεύουν να φύγουν από τη ροή μέσα στο μεγάλο ρεύμα του ωκεανού και οι μεγάλες χελώνες, επειδή το έχουν ζήσει και ξέρουν που θα τους πάει, στα θερμά κλίματα αφήνονται στο ρεύμα την ακολυμπάνε. Και έτσι γλιτώνουν, τα λέγαμε, έτσι, ενέργεια, κίνηση, λόγω της μη αντίστασης. Όταν όμως είμαστε νέοι, σαν εξέλιξη μιλάω, σαν ψυχές, δεν καταλαβαίνουμε ακόμα, δεν έχουμε βιώσει, δεν θυμόμαστε, δεν έχουμε εκδηλώσει το φως μέσα μας. Και φυσικά λοιπόν με στην άγνοια που έχουμε, τι λέμε, ότι το πρώτο πράγμα που κάνει ο άνθρωπος να φτιάχνει έναν εγωικό εαυτό, είναι να αρχίζει να κάνει, να εξασκεί την περιέργεια, να μπορεί να πηγαίνει, θα λέγαμε, να μάθει το αρνητικό και να συλλάβει την εξυπηρέτηση του θετικού. Έτσι. Άρα λοιπόν θα λέγαμε ότι φυσικά όσο εμείς μέσα στο 3D είμαστε εγκλωβισμένοι στο εγωικό μας, θα λέγαμε, εαυτό της παρασυνείδησης, είναι φυσικό ότι θα κάνουμε πράγματα ενάντια στην κοσμική, θα λέγαμε, βούληση. Όχι όμως τόσο πολύ ώστε να την καταστρέψουμε, αν εννοείς αυτό. Όμως αρκετά πολύ να καταστρέψουμε τον εαυτό μας. Έτσι. Δεν μπορούμε το συλλογικό ποτέ να πούμε ότι μπορούμε να το νικήσουμε ατομικά. Όχι. Το συλλογικό είναι πολύ πιο δυνατό από το ατομικό πάντοτε. Έτσι δεν είναι. Γιατί το συλλογικό είναι μια μεγάλη μονάδα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Κάθε φορά που λέμε συλλογικό είναι μια μεγάλη μονάδα. Είναι το ίδιο ατομικό. Έτσι. Άρα πρέπει να καταλάβεις ότι ακόμα και τα ζώα είναι πιο αρμονικά στη συμπαντική ενέργεια. Ο άνθρωπος, επειδή διαχωρίζει τον εαυτό του και ζει τη γνώση του καλού και του κακού, αυτός περισσότερο, θα λέγαμε, έχει κάνει τις δικές του αντιστάσεις και πάει παραφύση. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, το μόνο που μπορεί να καταφέρει, είπαμε, είναι ο ίδιος να πονέσει και ο ίδιος να καταστραφεί. Δεν μπορεί να κάνει κάτι κακό στη συμπαντική ενέργεια. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Λέει η Μαρία, στα μάτια θέλω να ρωτήσω σχετικά με τις ψυχικές οικογένειες, γιατί νιώθουμε τόσο έντονη έλξη για τα άτομα της ψυχικής μας οικογένειας. Πολλές φορές περισσότεροι από αυτήν προς τη φυσική μας. Λοιπόν, είναι αναλόγως το πώς βλέπουμε τα πράγματα πάλι βάσει της συνείδησής μας. Θέλω, φίλοι μου, να καταλάβετε ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι δεσμοί, αυτά που σας είπα πριν στις μορφές. Υπάρχουν συγκεκριμένοι δεσμοί. Άλλοι δεσμοί είναι πάγιοι, σκληροί όσο πηγαίνουμε στη μορφή και σπάνε, και άλλοι δεσμοί είναι, θα λέγαμε, πιο ελαστικοί όσο πηγαίνουμε στην ενέργεια. Φανταστείτε λοιπόν εσείς πόσο οι ψυχικοί δεσμοί, για να ξανασυναντιούνται αναεσάρκωση ο ένας με τον άλλον, κρατάνε, θα λέγαμε, συγκεκριμένη ενέργεια που είναι υπεράνωτη της εσάρκωσης. Είναι σαν εμείς να αγαπιόμαστε και να περάσει ένα Σαββατοκύριακο να μείνει εδώ, αλλά την επόμενη εβδομάδα πάλι να διατηρούμε την αγάπη μας. Έτσι. Άρα σημαίνει ότι έχουμε ένα μαγνητισμό πέραν συγκεκριμένων, θα λέγαμε, χρόνων αυτών που ζούμε εξελικτικά εδώ, με την έννοια του ρολογιού, της εβδομάδας, της μέρας. Έτσι και η ψυχή έχει διασυνδέσεις και μαγνητισμούς
μεγαλύτερες θα λέγαμε και πιο ελαστικές, ώστε αυτός ο γήινος χρόνος να μπορεί να τις διακόψει. Ο γήινος χρόνος διακόπτει μόνο αυτές τις σχέσεις που είναι κάτω από την εγωική μας κατάσταση. Ο άλλος ο χρόνος, ο ψυχικός χρόνος, είναι τόσο πολύ μεγάλος που ακόμα αντέχει και σαρκώσεις ολόκληρες να περιμένει για να ξανασυναντηθείτε. Άρα λοιπόν όσο εσύ μπαίνεις μέσα στην δική σου συνειδητότητα και φεύγεις από τα γήινα θα λέγαμε πράγματα των φυσικών μορφών, των μαγνητισμών των φυσικών μορφών, αρχίζεις και μπαίνεις σε μια πιο μεγάλη κβαντοδυναμική θα λέγαμε έτσι κατάσταση και ιδιότητα αυτή των ψυχικών σου οικογενειών. Και σιγά σιγά έρχεται λοιπόν κάθε φορά αυτή η έλξη προς τις δικές σου θα λέγαμε ψυχικές οικογένειες. Ανάλογα πάλι θα λέγαμε τη συνείδηση που έχεις. Έτσι λοιπόν να ξέρεις ότι κάθε συγκεκριμένο πράγμα έχει τον ανάλογο μαγνητισμό αναλόγως το τσάκρα σου ή το επίπεδο συνείδησή σου ή το επίπεδο το οποίο μαγνητίζεται. Άλλους μαγνητισμούς έχει το φυσικό σώμα, έτσι. Άλλους μαγνητισμούς έχει το εθερικό σώμα. Άλλους μαγνητισμούς έχει η ψυχή. Άλλους μαγνητισμούς έχει το διανοητικό σώμα. Έτσι. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Άρα είναι επίπεδα και επίπεδα μαγνητισμών. Γιατί δουλεύουν με διαφορετικούς νόμους, με διαφορετικά σωματίδια, έτσι, και όχι με όλη αυτή τη σύνθεση εδώ πέρα που λες σώμα με σώμα. Τα σώματα του ανθρώπου είναι πολλά, το έχουμε ξαναπεί. Παραδείγματος χάρη, κάθε φορά κάθε σώμα αποτελείται από σύνθεση αυτό το σώμα που έχουμε τώρα. Τα εσωτερικά σώματα αποτελούνται από υποσωματίδια, τα άλλα από τον εθέρα, τα άλλα από κουβάντα. Και έτσι έχουμε φτιάξει πολλά σώματα μέσα μας. Τι γίνεται όμως. Ο άνθρωπος τώρα, ο άνθρωπος, αυτό που σας λέω ο ζώης άνθρωπος, δεν μπορεί να πει ότι έχει τα εσωτερικά του σώματα, γιατί δεν λειτουργούν σαν σώμα αυτές οι συχνότητες μέσα του. Παραδείγματος χάρη, τι θέλω να πω. Όλοι μέσα μας έχουμε νοητική ενέργεια. Δηλαδή ενέργεια λεπτοφυή που τη λέμε νοητική ενέργεια. Αυτό το λεγόμενο μάνας στα ινδουιστικά, όπως λέγεται. Έτσι, μπορεί να το έχετε ακούσει καμιά φορά. Μάνας, Μπούντι, Άτμαν, όλα. Λοιπόν, αυτή η μανασική ενέργεια, ας το πούμε με αυτή τη λέξη, την ορολογία, σημαίνει λοιπόν ότι μέσα μας έχουμε και μια ενέργεια μέσα στην άβρα μας συγκεκριμένη, που αυτή η ενέργεια, όταν εμείς την βάλουμε σε τάξη, τότε γίνεται σώμα μας. Και έτσι κατέχουμε το νοητικό σώμα. Το καταλάβαμε. Έχουμε μια άλλη ενέργεια. Κατώτερης ποιότητας, τα λέγαμε δονήσεων, που λέγεται συγκίνηση. Αυτό όταν το βάλουμε σε τάξη, δημιουργούμε το συγκινησιακό μας σώμα. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν φτιάξει τα σώματά τους, όπως το ψυχικό σώμα, το αιτιατό σώμα που έχουν, και σας λέω τώρα, ορολογίες εσωτερικά, ξέρεις που έχουν εσωτεριστές, αυτή η μπλαβάσκη, αυτά και τα υπόλοιπα. Όταν εμείς αυτή την ουσία, έτσι την ύλη, δεν την τροποποιήσουμε σαν έναν οργανισμό όπως τροποποιούμε το φυσικό σώμα μας και βλέπετε ότι μέσα μας όλα αυτά τα όργανα δουλεύουν όλα μαζί σαν σώμα υπό την θέλησή μας και το κουμαντάρουμε, τότε φίλοι μου πραγματικά έχουμε λοιπόν γνώση και κίνηση και θέληση πάνω στο φυσικό μας σώμα. Όμως οι άνθρωποι δεν έχουν φτιάξει τάξη και δεν έχουν νοητικό σώμα, συγκινησιακό σώμα, αστρικό σώμα, αιτιατό σώμα. Γιατί δεν έχουν βάλει τη συνείδηση τους εκεί για να δημιουργήσουν τάξη σε αυτές τις ενέργειες. Οπότε θα λέγαμε, αν θα το βλέπαμε στην ύλη, αυτό που σας λέω εγώ, θα λέγαμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι μπερδεμένος. Άλλα λέει το κεφάλι του, άλλα λέει η γλώσσα του, άλλα λέει το στομάχι του, άλλα λέει το χέρι του, άλλα λέει το άλλο χέρι και δεν μπορεί να έχει εκείνη την ωραία, θα λέγαμε, επίγνωση του σώματός του ώστε να κάνει αθλητισμό ακροβατικά, έτσι, και να φέρει σε πέρας όλα αυτά που βλέπετε τώρα τα παιδιά, τα καινούργια που κάνουν, έτσι, με όλα αυτά τα πράγματα, τα ωραία και μπορούν και έχουν ταλέντα, γιατί έχουν σε πλήρη γνώση, θα λέγαμε, το σώμα του στο φυσικό. Έτσι ακριβώς μέσα μας μπορούμε να φτιάξουμε σε πλήρη επίγνωση όλα τα σώματά μας και να τα κινούμε όπως θέλουμε εμείς, το συγκινησιακό μας σώμα, το νοητικό μας σώμα, το αιτιατό μας σώμα. Και έτσι σιγά σιγά αυτά δημιουργούν, θα λέγαμε, αντανακλάσεις στα εσωτερικά πεδία. Και όσο δουλεύουμε τα εσωτερικά σώματα, είναι πιο εύκολο, πιο ανώδυνο και πιο γρήγορο να έχουμε εξέλιξη. Όσο δουλεύουμε με το αργό σώμα, το φυσικό μας, τα λέγαμε, ή τα κατώτερα συναισθηματικά μας σώματα, αυτά που ξέρουμε όλοι, τα λέγαμε,
και νιώθουμε αυτά τα πράγματα και κάνουμε αυτά ψυχολογικά, τόσο η εξέλιξή μας είναι πιο αργή. Έτσι δεν είναι? Το καταλαβαίνουμε? Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που ανεβάζουν τη συνείδηση και δημιουργούν, θα λέγαμε, θέληση και δημιουργούν έναν οργανισμό από τη συγκεκριμένη ύλη του συγκεκριμένου πεδίου, δημιουργούν μέσα τους ένα εργαλείο που είναι το εσωτερικό του σώμα, που μπορούν να το χειριστούν όπως το εργαλείο, το φυσικό, αυτό το σώμα που έχουμε. Οκ. Okay. Λοιπόν, τώρα αυτό ήρθε έξτρα. Εντάξει, μια που ρωτήσαμε για τις ψυχές και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, θα πούμε άλλη μία, γιατί είναι 10:30 η ώρα. Η Νάγια λέει, πιστεύεις ότι απαραίτητα η μετάβαση συμβαίνει στις 40 μέρες η ψυχή της ψυχής? Δεν άκουσα την εκπομπή από την αρχή. Η μετάβαση 40 μέρες. Ποια μετάβαση εννοείς? Αν εννοείς το νεκρό, τις 40 μέρες αυτές που λένε ότι τριγυρνάει γύρω-γύρω, είναι γιατί ακόμα δεν έχει αποσυνδεθεί από το φυσικό πεδίο, έτσι, και ακόμα έχει σχέσεις και δεσμούς που πρέπει να κόψει με όλες τις φυσικές, θα λέγαμε, καταστάσεις που έχει εδώ πέρα. Έτσι, οτιδήποτε μαγνητισμούς έχει δημιουργήσει με αντικείμενα είτε με ανθρώπους, αυτές τις 40 μέρες γυρίζει, γιατί ακόμα δεν έχει, θα λέγαμε, απομαγνητιστεί ώστε να ανέβει στο ανώτερο επίπεδο. Αν λες για αυτό τώρα, έτσι δεν καταλαβαίνω, Νάγια, για ποια μετάβαση μιλάς, ας πούμε. Λέει Βίλια, πολλές φορές κάποιες άσχημες εμπειρίες μας γονατίζουν. Πώς μπορούμε να βρούμε μέσα μας τη χαμένη μας δύναμη? Να ψάξεις. Τι πώς μπορούμε να βρούμε? Ό,τι ψάχνουμε κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρίσκουμε. Επιμονή, θα λέγαμε, έτσι, θέληση και ενθύμηση του εαυτού μας. Λοιπόν, οι άσχημες εμπειρίες μας γονατίζουν στη ζωή, γιατί έτσι πρέπει να συμβαίνει. Όμως, τι είπαμε, μετά το γονάτισμα έχουμε ανάσταση, ξαναστέκεσαι. Πρέπει λοιπόν να καταλάβεις ότι κάθε αρνητική εμπειρία έρχεται για να σου δώσει ένα πολύ όμορφο δώρο. Εντάξει, μην παίρνεις μόνο την αρνητική εμπειρία, πάρε και το δώρο, είναι κρίμα να περνάς αρνητικές εμπειρίες χωρίς να παίρνεις τα δώρα που κρύβουν μέσα τους. Οκ. Okay. Αυτό απαιτεί να μπορείς να το κοιτάξεις από μια άλλη ματιά. Έτσι. Όταν λέμε να το κοιτάξουμε από μια άλλη ματιά, φίλοι μου, τι εννοούμε? Κάθε φορά που εμείς αποταυτιζόμαστε, δηλαδή από τη συγκεκριμένη ματιά που έχουμε, είναι σαν να ανοίγει μια παράλληλη πραγματικότητα και να μας καλεί να μπούμε μέσα. Αυτό είναι μια άλλη ματιά. Πριν, όσο εμείς είμαστε ταυτισμένοι, αυτή η παράλληλη πραγματικότητα δεν υπάρχει για μας και έτσι δεν μπορούμε. Αναλογικά θα λέγαμε ότι μπορούμε να βλέπουμε, θα λέγαμε, ένα έργο στην τηλεόραση και να έχουμε το τηλεκοντρόλ, μέγα, αντένα, έτσι, και συνέχεια να παίζουμε αυτό το τηλεκοντρόλ, με αυτό το τηλεκοντρόλ, μέχρι να έρθει η ώρα να πεις πω πια, τι είναι αυτό το πέρα το πράγμα, μήπως τελικά υπάρχει ένα άλλο κουμπί, ρε παιδί μου, και να αρχίσεις να ψάχνεις. Και τότε ξαφνικά θα δεις ότι έχει και άλλα κουμπιά και μετά θα βρεις άλλους σταθμούς. Ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται, φίλοι μου. Εμπιστοσύνη, δοκιμή, δράση. Έτσι. Δράση. Μην ξεχνάτε τη δράση. Λοιπόν. Η Ναυσικά λέει, όταν την ώρα της χαλάρωσης του ύπνου εμφανίζεται κάποιο αγαπημένο πρόσωπο που δεν βλέπουμε συχνά, είναι όμως πολύ ζωντανό και καθαρό. Τι μπορεί να σημαίνει. Ωραίο. Μπορεί να σημαίνει οτιδήποτε νιώθεις. Αυτά είναι όλα αντανακλάσεις, είπαμε. Τα πάντα είναι ο εαυτός μας. Άρα, άκου τι ένιωσες. Δες, παρατήρησε τον εαυτό σου. Πήρε κάποιο μήνυμα, σου μίλησε. Τι έκανε, πώς ένιωσες γι' αυτό, τι σημαίνει αυτό για σένα που έγινε. Πολλές φορές εσείς ψάχνετε να δείτε αν αληθινό ή όχι και ότι πρέπει κάτι να πρέπει να σημαίνει. Πάγιο. Όχι. Πρέπει να ξέρετε εσείς, αναλόγως του τι σημαίνει στη ζωή σας, πώς νιώσατε γι' αυτό. Τι έγινε. Το μήνυμα μπορεί να είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, η δική σας συμπεριφορά που ήρθατε σε επαφή με αυτό το γεγονός. Όχι αν είναι αλήθεια ή όχι, όχι γιατί έγινε, αλλά πώς εσείς αυτό το γεγονός μπορεί να το κάνετε εξυπηρετικό για να γνωρίσετε καλύτερα τον εαυτό σας. Αυτό είπαμε λοιπόν στην αρχή. Πάμε λοιπόν πιο κάτω, λέει η Κατερίνα. Γεια σου, Κατερίνα, από τη Βέρεια. Στα μάτι είναι η αυτογνωσία ουτοπία, αφού παρατηρούμε τον εαυτό μας στο παρελθόν. Θέλω να καταλάβετε ότι το μεγαλύτερο
εργαλείο που έχει ο άνθρωπος είναι ο ίδιος του ο νους. Είναι το μοντάζ. Στην πραγματικότητα που ζούμε υπάρχει μια συγκεκριμένη εξέλιξη και ροή και δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Αυτό είναι το έργο που εκτελήσεται. Όμως μέσα μας, αφού πάρουμε τα δεδομένα, γι' αυτό λέω να είστε παρατηρητικοί, μέσα μας μπορούμε να το ξαναπαίξουμε το έργο, μπορούμε να σταματήσουμε το χρόνο, μπορούμε να το τρέξουμε γρήγορα, forward, να το πάμε πίσω, rewind, μπορούμε να το κινητοποιήσουμε, να παίζουμε pause, μπορούμε να το πάρουμε σε αργή κίνηση, να το δούμε από άλλες οπτικές γωνίες. Κοιτάξτε τι μεγαλείο έχετε μέσα σας, τι το μέγιστο εργαλείο. Αυτό που λέγεται νους είναι το μέγιστο εργαλείο για να μπορέσετε να φτιάξετε μέσα στο δικό σας χρόνο και να αναλύσετε τα πράγματα επειδή απ' έξω ίσως δεν τα προλαβαίνετε. Αυτό είναι όλο αυτό το πράγμα, έτσι. Και έτσι μαθαίνουμε τον εαυτό μας. Η έννοια της αυτογνωσίας δεν είναι ουτοπία. Γιατί στην πραγματικότητα ζούμε, σας είπα, μέσω στην εξέλιξη. Ουτοπία μπορεί να φανεί αυτογνωσία μόνο από την έννοια του Θεού. Η αυτογνωσία χρειάζεται για να κάνουμε τη ζωή μας, έτσι, πιο καλή. Τι εννοούμε, να γίνουμε πιο δημιουργοί. Να γίνουμε πιο κατ' εικόνα και ομοίωση. Να κάτσουμε να γλιτώσουμε τον πόνο. Να φύγουν όλα αυτά τα πράγματα που μας στερούν εμάς, την εξάπλωσή μας, να μπορούμε να δουλέψουμε συναρμονικά με την ομοτέλεια, με το σύμπαν. Η αυτογνωσία χρειάζεται για να μπορούμε να δούμε πώς χειρίζεται, θα λέγαμε, μέσα το manual, θα λέγαμε, του υπερυπολογιστή που είμαστε. Εσείς που έχετε τώρα τηλέφωνο και κομπιούτερ, δεν σας μάθανε δηλαδή πώς δουλεύει? Το ξέρατε από πριν? Δεν κάτσετε κάτω να δείτε πώς δουλεύει? Δεν κάνετε λάθος στον υπολογιστή? Δεν γράψατε βλακίες καμιά φορά όταν θέλετε να γράφετε άλλα? Δεν σβήσατε τον υπολογιστή κατά λάθος? Δεν κάνατε όλα αυτά τα πράγματα μέχρι να μάθετε να το χειρίζεστε? Το τηλέφωνο που έχετε, ακόμα και φωτογραφία που έχετε να βγάλετε, πόσες φορές κάνετε λάθος? Λοιπόν, έτσι είναι και ο άνθρωπος. Ακριβώς το πράγμα. Υπάρχει ένα όχημα. Ελάτε να δούμε πώς δουλεύει. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Για να σας αφήσουν στη λύθη, δεν σας τα δίνανε αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν ασχοληθήκατε ποτέ κι εσείς? Θέλατε το έτοιμο. Εγώ, ας πούμε, που ήθελα να μάθω πώς δουλεύω, καταλαβαίνεις, το ξέσκησα τον εαυτό μου να δω όλες τις λειτουργίες χρήσης. Άρχισα από εδώ, από εκεί, όλα τα έκανα, καταλαβαίνεις. Μόνο κουμπί αυτοκαταστροφής δεν έχει. Όχι, έχει και αυτό. Ό,τι θέλετε έχει. Επομένως, η αυτογνωσία με την έννοια της εξέλιξης, να γνωρίζω τη λειτουργία του εαυτού μου για να έχω όφελος. Okay. Για να έχω όφελος, αφού έχουμε ελεύθερη βούληση. Καταλάβαμε. Για κάποιον που δεν έχει ελεύθερη βούληση, δεν την κάνει αυτογνωσία. Δεν πάει. Γι' αυτό σας λέω, τώρα παίζουμε τον άνθρωπο. Μην μπερδεύεστε με τα ζώα. Έτσι, τώρα παίζουμε τον άνθρωπο. Μην μπερδεύεστε με τον υπεράνθρωπο, με τους εξωγήινους, με τους αγγέλους. Τώρα παίζουμε τον άνθρωπο. Γιατί δεν παίζει τον άνθρωπο, ρε παιδιά? Δηλαδή, okay, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Τόσο δύσκολο είναι ή τόσο πολύ να έχουμε αντίσταση? Παίξτε κανονικά τον άνθρωπο. Όλοι που τρέχουν με άγχος να πάνε να αφυπνιστούν, να κάνουν, να δείξουν το ένα άλλο εκεί, να κάνουν. Παίξτε λίγο, ρε παιδιά, τον άνθρωπο. Και μέσα από τον άνθρωπο χάζος είναι ο Θεός. Χάζει την εξέλιξη. Σας έχει δώσει ό,τι χρειάζεται για να προχωρήσετε την εξέλιξη στην ανθρώπινη. Δεν σας κρύβει κάτι από σας, έτσι. Μην το βλέπετε έτσι. Παίξτε το ρόλο σας. Στο μέγιστο που μπορείτε. Και αφαιθείτε πάνω στον ενθουσιασμό σας. Και όταν θέλετε λοιπόν εσείς να κάνετε εργασία, θα την κάνετε και θα έρθει όλη στην πραγματικότητα όλο αυτό που ψάχνατε. Όλο αυτό που ψάχνατε θα έρθει. Έτσι. Λοιπόν, άλλη μία και σταματάμε, φίλοι μου. Λοιπόν. Λέει η Μάρθα, όταν έχουμε πάρει υπερβολικές πληροφορίες για τα πνευματικά, είναι φυσικό να νιώθουμε για κάποιο διάστημα χαμηλή ενεργητικότητα. Μεγάλη αλλαγή. Χρόνος προσαρμογής. Είναι φυσικό, άμα μπουγώνει το στόμα σας, να δυσκολευτείτε, να λέγαμε, να μασίσετε και να καταπιείτε. Είναι φυσικό όταν πάτε στο γυμναστήριο και πλακωθείτε, μετά θα πονάτε. Άρα δεν είναι το θέμα το να πάρετε πλέον πληροφορίες, το θέμα είναι τι να τις κάνετε αυτές τις πληροφορίες, έτσι. Αν εσείς δεν έχετε λοιπόν μια τάξη, οτιδήποτε κάνετε υπέρμετρο, θα έρθει η ώρα και το πληρώσετε. Ακόμα και τις πολλές πληροφορίες που θέλετε να πάρετε, γιατί είστε περίεργοι, γιατί δεν τις γιώνετε, γιατί δεν θέλετε να πάτε λίγο-λίγο, γιατί βιάζεστε, θα έρθει από την άλλη λοιπόν όλο αυτό το πρόξιμο που βγάλατε και θα έρθει μετά να αναζητήσει μια ανάλογη παύση. Και αυτή η παύση είναι που θα έρθει για το καλό σας. Και θα ξεκινήσετε να πείτε αμάρτια με τα πνευματικά, όχι, εγώ δεν ήθελα, όχι, αυτό δεν είναι, μόνο και μόνο γιατί το κάνατε με έναν ορθόδοξο δικό σας τρόπο. Είναι λοιπόν η ώρα να κάτσουμε λοιπόν και να αφήσουμε και να δούμε και να ξέρουμε
ότι να σου πω κάτι, αν κάτι το παίρνουμε στον εγκέφαλο σαν ενέργεια, τι πρέπει, σας είπα, να κάνουμε τα σώματα, να τα βάλουμε σε μια τάξη. Αυτός που δεν έχει νοητικό σώμα, πώς θα βάλει σε τάξη τις πληροφορίες. Πώς θα βάλει σε τάξη τις πληροφορίες. Άρα αυτόν που δεν έχει το φυσικό σώμα σε υγεία, πώς είναι την τροφή που παίρνει να κάτσει να την κάνει βιταμίνες. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, δεν είναι κάτι περίεργο. Άρα οποιοδήποτε δεν έχει φτιάξει ακόμα τάξη στο νοητικό του σώμα και δεν έχει φτιάξει μια συγκεκριμένη λογική, τι να τις κάνει τις πληροφορίες, ρε παιδιά. Θα του κάνει χειρότερα λοιπόν το σώμα το νοητικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θέλω να πω. Το θέμα δεν είναι λοιπόν παίρνουμε την ενέργεια, παίρνουμε την ενέργεια και τη γιώνουμε λίγο-λίγο. Γι' αυτό σας είπα, χρειαζόμαστε τον κόσμο των μορφών, γιατί είναι η ενέργεια γιωμένη. Αν εμείς λοιπόν θέλουμε να αποκτήσουμε παραπάνω πρόσβαση στον κόσμο του πνεύματος, θα πρέπει να γιώνουμε, να γίνουμε μεσολαβητές της ενέργειας κοσμικής, να τη γιώνουμε κάτω. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Εντάξει τώρα όμως αυτά όλα που γίνονται τώρα, τι να σας πω ρε παιδιά, γίνεται χαμός, τώρα ό,τι να είναι. Μιλάμε εγώ, έχω ανατριχιάσει 500 φορές με αυτά που λέω στο Facebook, αλλά τι να κάνουμε. Ώρες σε ώρες λέω, απογοητεύομαι και εγώ, λέω δεν είναι δυνατόν, λέω, τι είναι αυτά που βλέπω τα μάτια μου. Αλλά τι να κάνεις. Σας εξήγησα γιατί. Λοιπόν, επομένως, όταν έχουμε πληροφορίες για τα πνευματικά, πρέπει να καταλάβετε ότι οι πληροφορίες για τα πνευματικά δεν είναι πληροφορίες για τα πνευματικά. Είναι μια ενέργεια που την παίρνετε σε ένα επίπεδο, καταλάβατε, αλλά όχι το φυσικό. Το καταλαβαίνετε, θέλω να το καταλάβετε αυτό. Όταν λέμε πνευματικά, λέμε την ενέργεια που είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Όταν λέμε φυσικό, είναι η ενέργεια που είναι κρυσταλλωμένη, έχει εκδηλωθεί. Άρα, όταν παίρνουμε εμείς μια ενέργεια σε εκείνο το επίπεδο, έτσι, είναι απλά να την προλαβαίνουμε πριν κρυσταλλωθεί. Αυτό κάνουμε. Αυτό κάνουμε. Έτσι. Τη βλέπουμε λοιπόν σε ένα άλλο επίπεδο. Εντάξει. Αν εμείς όμως είμαστε γιωτές και ζούμε εδώ πέρα, τι να το κάνουμε να παίρνουμε την ενέργεια χωρίς να κάνουμε πράξη και γείωση. Αλλά για να το κάνεις αυτό, τι πρέπει, να ξέρεις να μεταβάλεις, να την αλλάζεις την ενέργεια. Αν δεν έχεις μάθει να αλλάζεις την ενέργεια, πώς θα το κάνεις αυτό. Αν λοιπόν στείλετε πνευματικά, χωρίς να μπορέσετε να το κάνετε βιωματικά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ή θα μείνει μια ενέργεια μποτιλιαρισμένη, θα λέγαμε, στο νοητικό πεδίο. Οπότε δεν θα σας φέρει το ανάλογο αποτέλεσμα. Δεν σας φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που περιμένατε. Έτσι. Λοιπόν, μεγάλη αλλαγή λέει χρόνος προσαρμογής. Σας είπα πάλι παιδιά, αυτή που λέει μεγάλη αλλαγή και ο χρόνος προσαρμογής δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ανάκαμψη. Η ανάκαμψη έρχεται γιατί από όλες αυτές τις πληροφορίες, το τέντομα, το stretching που κάνουμε για τα πνευματικά, πρέπει να πάρουμε και ένα χρόνο να τα δούμε και στη φύση. Το ότι παίρνετε πνευματικές πληροφορίες δεν σας κάνει πνευματικούς. Όταν στη φύση, στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα που ζείτε, δείτε το πνεύμα, εκεί σας κάνει πνευματικούς, αν θέλετε να είστε πνευματικοί. Δεν πάτε να διαβάζετε, δεν πάτε να λέτε, δεν πάτε να ακολουθάτε, δεν πάτε να πηγαίνετε σχολές, δεν πάτε να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Αν στη φυσικότητά σας δεν μπορούν τα μάτια σας να βλέπουν το πνεύμα στην καθημερινή ζωή σας, σε αυτά που λέτε πόλεμο, αυτά, στην τουαλέτα μέσα, παντού ρε παιδί μου, όπου υπάρχει, τι άλλο να σας πω. Πώς θα το πω δηλαδή πια για να το καταλάβετε, παντού, σε ό,τι εσχρό, καλό, σε οτιδήποτε υπάρχει, στην οικογένειά σας, παντά μέσα στα μάτια σας είναι. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε εκεί, δεν γίνεται να λέγεστε πνευματικοί. Τι, επειδή δηλαδή διαβάζετε για το πνεύμα, δεν είναι στον κόσμο, για τους αγγέλους, τα τραβόλια. Αυτό είναι πνευματικός. Αυτό είναι απλά, είναι σαν να διαβάζετε ένα παραμύθι. Δηλαδή, αν διαβάσω οτιδήποτε παραμύθι για την αστρολογία, είναι αστρολόγος, ή αν διαβάσω για εξωγήινους, έγινε εξωγήινος, ή αν διαβάσω αυτά τα πράγματα, το διάβασμα με είναι μόνο. Δεν θα πρέπει να μπορώ να τα αναγνωρίσω, πάμε μέσα μου. Και αφού μπορώ μέσα μου, θα μπορώ να τα αναγνωρίσω και στους άλλους. Καταλάβατε, είναι απλά τα πράγματα. Ο κόσμος όμως τα κάνει πολύπλοκα γιατί. Γιατί απλά θέλει σε εισαγωγικά να έχει την εικόνα, την περιουσία, όχι την ουσία. Και γι' αυτό πληρώνουν όλοι αυτά τα πράγματα για ανθρωπότητα. Γιατί θέλουμε όλοι το εγώ μας να νιώθει καλά. Αν νιώθει καλά το εγώ μας, στο επίπεδο που είναι οι άνθρωποι, νομίζουν ότι εντάξει είναι. Καταλάβατε. Ενώ στην πραγματικότητα σας ξαναλέω, εμείς αν είμαστε στην άγνοια, πώς θέλουμε να νιώθει καλά το εγώ μας. Αν κάποιος θέλει τη γνώση, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάθεται και να το κρατάει σαν μία πραγματικότητα, αλλά όχι τη μόνη, είναι το εγώ του. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να βάλει κάτω είναι το εγώ του και να πει αν εγώ δεν τα ξέρω, πώς είναι να είμαι απόλυτος
ότι είναι η μόνη αλήθεια η δική μου. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις, ξαναλέω, άλλη μια φορά το έχω πει σε 500 βιντεάκια, ταπεινοφροσύνη. Να ξέρουμε την αδυναμία μας. Είναι μεγαλύτερη αρετή η ταπεινοφροσύνη. Το να ξέρεις την αδυναμία σου. Εντάξει. Λοιπόν, μέχρι εδώ παιδιά ο χρόνος. Τις υπόλοιπες ερωτήσεις θα τις κάνουμε μετά. Στο άλλο λοιπόν, κάθε 15 μέρες, κάθε δεύτερη εβδομάδα, έτσι, κάνουμε τα live, εθελοντικά σεμινάρια, να μοιράζουμε απόψεις και πληροφορίες. Αν σας άρεσε, να κοινοποιήσετε φίλοι μου, όπως δωρεά λαμβάνετε, δωρεά δώστε κι εσείς, έτσι, μοιραστείτε όπως μοιράζομαι κι εγώ αυτά τα πράγματα, γίνετε κι εσείς συνδημιουργοί σε αυτή τα λέγαμε την πληροφορία και το μοίρασμα. Αφήστε απ' έξω τους εγωισμούς και τα κρύψινο πράγματα που έχετε εσείς που ψιλοφοβάστε, αλλά παρακολουθείτε, αλλά φοβάστε. Κοιτάξτε, γίνετε συμμέτοχοι, ξεπεράστε τα κόμπλεξ, ξεπεράστε το μεγαλύτερο φόβο που είναι μην τυχόν και σας ανακαλύψουν οι άλλοι. Καταλάβατε. Και αφήστε αυτή την κρύψινο ιστορία τέτοια. Αφαιθείτε, σαν ελεύθεροι άνθρωποι που είσαστε, αφαιθείτε, πιστέψτε στην επιλογή σας, πιστέψτε σε οτιδήποτε σας έρχεται να κάνετε με ευθύνη των συνεπειών, των επιλογών σας. Έτσι, θα μάθετε να κάνετε τη ζωή σας συνέχεια καλύτερη, προς το καλύτερο, προς αυτό που θέλετε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, ευχαριστώ που με ανεχτήκατε. Τα ντεπών θα τα πληρώσω εγώ, που σας κάνω συνέχεια το κεφάλι κουδούνι. Λοιπόν, να μου στέλνετε τους λογαριασμούς σας. Αν θέλετε, κοινοποιήστε. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Ειρήνη σε όλους.